γονική συνένεση. Αιτήσεις. 3.000 πέρασαν από τις πρώτες δοκιμασίες. 1.200 κόπηκαν. 150 λιποθύμησαν. Αλλά μόνο 5 κατάφεραν να αντέξουν μέχρι το τέλος. Για να σας πούν καλημερούδια. Ο λόγος που επιλέχθηκαν. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Γιατί δεν είχε ιδέα από πρωινό και το κάνει χωρίς λεφτά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, αφού ήθελε να πηδήξει από την ενημέρωση, του είπαμε ιδού η ψυχαγωγία, ιδού και το πίδημα. Ο Κώστας Μαρτάκης, γιατί παίζει μπάλα παντού, αλλά τώρα παίζει και την καριέρα του. Κορώνα γράμματα. Η Μαριέλα Σαββίδου, γιατί μιλάει άπτεστα 5 γλώσσες, αλλά σπάνια ελληνικά. Η Σοφία Μανολάκου, γιατί φίτησε δίπλα σε ένα μεγάλο δάσκαλο, τον Γιάννη με ένα νύβα ρουφάκι. Ladies and gentlemen, τα καλημερούδια. Ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους είναι υπεύθυνοι για το ότι είμαι εγώ εδώ σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα. 10 με 1 κάθε πρωί. Είχα σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα να πω, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι. Οπότε θα μείνω στην ουσία. Είμαστε εδώ για εσάς. Θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή που να είναι για εσάς, για να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, να σας δίνουμε θετική ενέργεια, να σας δίνουμε αισιοδοξία, αγάπη. Για σας είναι αυτή η εκπομπή και τα καλημερούδια έχουν αυτή και μόνο την αποστολή. Να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και για 3 ώρες μέσα στην ημέρα να ξεχνιόμαστε λίγο από όλα τα υπόλοιπα και να χαμογελάμε. Αυτό! Η καιρή είναι λίγο δύσκολη και όπως καταλαβαίνετε αυτή η αποστολή δεν είναι και πολύ εύκολη. Γι' αυτό και δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου. Έχω όλη την παρέα. Τα υπόλοιπα καλημερούδια που θέλω να τα υποδεχθούμε 1-1 για να μην μας πέσουν βαριά.